βλέπετε ότι αυτή την ώρα γίνεται η παρουσίαση των παικτών, οι οποίοι βρίσκονται ένα βήμα, μία νίκη πριν την πρόκρισή τους για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στους 16 της Ευρωλίγκας. Είναι πολύ κοντά, μπορεί να προκριθεί ακόμα και αν χάσει τα δύο παιχνίδια που της υπολείπονται. Εμάς ως Έλληνες, ουδέτερους, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αφενός να δούμε τον Παναθηναϊκό να ξαναμπαίνει στον ίσιο δρόμο, έστω και αν δεν έχει πια πιθανότητες πρόκρισης, να γλύφει τις πληγές του αν θέλετε, και αφετέρου να βοηθήσει προς το παρόν, να βοηθήσει σε αυτό το χρονικό σημείο το Μαρούσι να συντηρήσει τις δικές του ελπίδες πρόκρισης. Παναθηναϊκός παίζει μόνο για τον γοητρό του, η Παρτίζαν πατάει με το ένα πόδι στις 8. Η πρώτη επίθεση στα χέρια των Σέρβων. Μπάλα στα χέρια του Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος συχνά πυκνά σεμινιάζεται όταν πατάει το έδαφος του Βελιγραδίου. Θυμηθείτε εκείνο το χρυσό τρίποντο με την Εθνική. Ο Μάριτς σταμάτησε τον Μπατίστ, ο οποίος πήγε μάλλον χαλαρά. Αλλά ο Παναθηναϊκός επέστρεψε γρήγορα και ο Περπέρογλου έκλεψε την μπάλα. Πάσα ευνηδιασμού από τον Διαμαντίδη, απόλυτη ακρίβεια στον Μπατίστ, ο οποίος πέτυχε το πρώτο καλάθι του αγώνα. Αλλά βέβαια, άσχετα με την μαρτυρία της βαθμολογίας, πάσα στο πουθενά. Ο ευνηδιασμός της Παρτίζαν θα ολοκληρωθεί με τον γκάρτ Σίφουνα, που λέγεται Μακάλεπ. Ρόμπερτς θα δεχτεί την τάπα από τον Μπατίστ, την μπάλα έξω. Αν να διορθώσω, μέχρι χτες το βραδάκι ήταν η μοναδική ομάδα που είχε αποκλειστεί. Κέτσμαν, άσχημη πάσα και ο Παναθηναϊκός φεύγει με 2-1 κανενός. Ο Περπέρογλου πολύ εύκολα θα μειώσει σε 5-4. Το έχουν αποστηθήσει λέξη προς λέξη οι φίλοι της Παρτίζαν και το τραγουδάνε. Έχουν τρέλα, λέει, μέσα στο μυαλό. Η τάπα από τον Φώτση. Τον πίεσε ο Μάριτς. Ο Παναθηναϊκός καθυστέρησε λίγο, αλλά παρόλα αυτά πιάνει την άμυνα της Παρτίζαν σε ασταθή ισορροπία και σκοράρει με τον Δημήτρη. Μάριτς ζητάει την μπάλα χαμηλά απέναντι στον Μπατίστ. Ο Κέτσμαν απέτυχε, ο Μάριτς όμως. Διαμαντίδης με πλάτη. Περπέρογλου εντελώς ανενόχλητο σουτ προπόνησης, 7-9. Εκτός ελέγχου. Μακάλεμπ θα καρφώσει την μπάλα και θα πάρει και φάουλ από τον Διαμαντίδη, ο οποίος μάλλον δεν περίμενε ότι ο μικρός όμως Αμερικανός θα κατόρθωνε, έχοντας πατήσει μακριά μάλιστα, να φτάσει ως το κάρφωμα. Δείτε πάλι. Πανούλης λοιπόν αντί του Νίκολας, αλλά και Σερματίνη στο πόσο του Μπατίστ. Ράσιτς. Άλλη μια αλλαγή στην πεντάδα της Παρτίζαν. Έκλεψε ο Περπέρογλου πολύ ωραία. Πρέπει να την νικήσει ή έστω να χάσει με λιγότερους από 4 πόντους για να εξασφαλίσει την πρωτιά στον όμιλό του και να μην μπλέξει σε αναμετρήσεις με τη ΣΚΑ. Τρίποντο από τον Νίκολας. Ράσιτς. Μακάλεμπ. Πάσα στον Βράνιος, ο οποίος δεν χρειάστηκε καν να σηκωθεί από το έδαφος. Απόντος και του Πέκοβιτς, οι Σέρβοι κάνουν ό,τι θέλουν. Παναθηναϊκός έχει την απάντηση από τη γραμμή των 6-25. Ψηλός ζητάει την μπάλα. Ο Βέσελη προτίμησε να σουτάρει τρίποντο και δικαιώθηκε. Προσπαθεί να το βοηθήσει με ένα σκριν ψηλά ο Σερμαντίνη. Πέρασε ο Νίκολας. Με ένα έξυπνο κόλπο απέφυγε τα απλωμένα χέρια του Βράνιες. Και Χέισλιπ και Καλάθης και Τέπιτς περιμένουν τη σειρά τους. Ράσιτς. Σερμαντίνη δεν δίστασε, αλλά δεν βρήκε στόχο. Μακάλεπ πάει μέσα. Και άλλη μια φορά. Σπανούλης. Πάει μέσα με όπλο την ταχύτητά του. Πολύ ωραία ενέργεια. Παρτίζαν με τον Ράσιτς, ο οποίος πέταξε την μπάλα ρυψοκίνδυνα προς τον Μάριτς. Ο Μάριτς επέστρεψε. Παραδέχτηκε σε μια πρόσφατη συνέντευξή του. Ρόμπερτς. Βγαίνουν στα δέντρα εδώ στην Σερβία. Ο Μάριτς επιθετικό rebound. Η άμυνα του Παναθηναϊκού αποκοιμήθηκε, αλλά ήρθε ο Χέισλιπ, ο μόνος ξυπνητός, να σβήσει εκεί τα φώτα. Ο Δεσπανούλης στην επίθεση είδε ανοργάνωτη την αντίπαλη άμυνα και την τιμώρησε. 22-21. Εδώ ο Παναθηναϊκός για μια στιγμή κοιμήθηκε. Τζέκιτς. Λάθος, έκλεψε ο Καλάθης. Αντιαθλητικό φάουλ από τους Σέρβους.
Και πολλά χειροκροτήματα από τον Ζέλκο Μπράντοβιτς και τους συνεργάτες του για την αμυντική προσπάθεια του Νίκ Καλάθη. Πέστρεψε μαζί με τον Νίκολας. Ο Διαμαντίδης έχει δύο φάουλ. Μπατίστ αυτή τη φορά είναι καθαρά το Καλάθη. Σκόραρε και 2 στα 9 τρίποντα. Δηλαδή 9 στα 26 εντός παιδιάς. Αλλά τα επιθετικά της rebound είναι ήδη 10. Νίκολας 23-28 σε ανοιχτή γραμμή με το αντίπαλο Καλάθη. Για 3 από τη γωνία ο Μακάλεμ. Δεν είναι σούτερ. Ούτε πολύ αρέσει. Να το ψάχνει το τρίποντο. Η Παρτίζαν με βόλεϊ μειώνει στους 3. Κέτσμαν με τον Νίκολας. Κέτσμαν αναγκάζεται να σουτάρει και βάζει ένα πολύ δύσκολο Καλάθη. Κέτσμαν μπόρεσε να σημαδέψει και με σουτ απονενοημένο διάβημα. Το κάρφωμα του Χέισλιπ αυτή τη φορά. Πρώτο Καλάθη του Χέισλιπ εντός παιδιάς. Το Παναθηναϊκό στον εφηδιασμό με τον Διαμαντίδη. Τον ακολούθησε ο Βράνιες, αλλά ο Σερμαντίνη παρακολουθούσε τη φάση. Μία επίθεση για την Παρτίζαν με το σκορ στο 30-33. 10 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Κανείς πίσω από τον Μπατίστ. Με τον Σπανούλη να αναλαμβάνει το κουβάλιμα της μπάλας. Και τον Χέισλιπ να δοκιμάσει να τελειώσει τη φάση. Εν τέλει το έκανε ο Μπατίστ. Μέχρι πριν από 2-3 ώρες φαινόταν απίστευτα μπερδεμένος. Περπέρογλου σου 3 πόντων, ναι, 32-38. Λίγο βιαστική επιλογή, δεν δικαιώθηκε. Μακάλεπ τον πέρασε και κατάφερε να αφήσει τη μπάλα στο Καλάθη. Διαμαντίδης και Μπατίστ. Ένας εναντίον ενός με τον Μάριτς. Ψάχνει τρόπο να τον περάσει και εν τέλει εκτελεί πάνω από το κεφάλι του Σέρβου Αυστραλού, του Μάριτς. Με τις μικρές εθνικές ομάδες Αυστραλίας ο Μάριτς. Ποιος εδώ, ενώ βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να σκοράρει. Μάριτς ζητάει την μπάλα απέναντι στο Σερμαντίνη. Ο Περπέρογλου του έκλεψε προς στιγμή. Ο Μακάλε μπροστά στον Σερμαντίνη με σπάσιμο της μέσης. Νίκολας για 3. 41-45. Ο Νίκολας βάζει τα τρίποντα. Σερμαντίνη βγαίνει ψηλά. Αυτή τη φορά παίζει καθαρή άμυνα. Μακάλεπ για 3. Να που έβαλε και ένα τρίποντο. Μακάλεπ ξέρει να το βρίσκει το Καλάθη. Περπέρογλου κλείσει στο Μακάλεπ. Ο Παναθηναϊκός βρήκε εύκολο σουτ. Να σουτάρει με καθαρό μυαλό. Δύο ελεύθερες βολές χωρίς να τρέμουν τα χέρια του. Ο Παναθηναϊκός έκλεψε την μπάλα. Την κυκλοφόρησε σωστά. Καλάθη 3 πόντων από τον Διαμαντίδη. Οι Σέρβοι ξέρουν καλά τι σημαίνει όταν σουτάρει από αυτό το σημείο στην πόλη τους ο Διαμαντίδης. Λατρεύουν τον μπάσκετ και θυμούνται πολύ καλά εκείνο τον ημιτελικό Ελλάδας-Γαλλίας. Όπου ο Γιώσεβιτς σταυροκοπιέται. Να γυρίσει μπάλα, ζητούν οι συμπαίκτες του Διαμαντίδη, ο οποίος αφήνει στον Περπέρογλου. Και ξαναπαίρνει από αυτόν και ξαναδίνει. Ο Παναθηναϊκός φτάνει στο συν 10 με σερί 8-0. Δύο απανωτά τρίποντα από Διαμαντίδη και Περπέρογλου. Ο Σερμαντίνη έδωσε το σύνθημα. Παρά την απογοήτευση που λογικά θα αισθάνεται αυτή τη στιγμή. Ο Μπόσης δίνει ένα σύνθημα αντεπίθεσης. 48-55. Ό,τι και να κάνει στα δύο τελευταία του παιχνίδια ο Παναθηναϊκός, το κέρδος θα έχει να κάνει μόνο με το πρεστίζ του. Περπέρογλου για 3. 48-60 από τον Περπέρογλου, ο οποίος είναι, πήγα να πω, πιο ζεστός από όλους. Μετά θυμήθηκα τον Νίκολας. Πάντως και ο Στράτος Περπέρογλου έχει πετύχει 11 πόντους στην τρίτη περίοδο. Καλάθης, ο οποίος έχει δώσει 5-6 ποιοτικά λεπτά στον σημερινό Παναθηναϊκό. Εδώ ο Σπανούλης έχασε τον Ράσιτς. Χωρίς αυτόν να βάγισε η Παρτίζαν. Ο Μακάλεπ με το που γύρισε το παιχνίδι κατάφερε να σκοράρει. Νίκολας. Χέισλιπ. Δεν φοβάται τον Τζέκιτς. Εύκολο καλάθι για την κλάση του. 52-62. Να πάλι δυο τους στην άλλη άκρη. Ωραία πάσα του μικρού στον Μάριτς. Αυτή τη φορά ο Μπατίστ κατέβασε τους διακόπτες. Βάλει μόνο ένα καλάθι στα 3 λεπτά της τέταρτης περίοδου. Αλλά έχει κράτηση και την Παρτίζαν χαμηλά στους 2 πόντους. Μόνο το Μακάλεπ δεν μπορεί να σταματήσει. Η άμυνα δουλεύει. Πότε ελέγχει και το rebound ο Παναθηναϊκός.
το μοναδικό του πραγματικό επιθετικό ξέσπασμα τον έχει φέρει. Πήγα να πω τον έφερε στο συν 12, αλλά τώρα με το τρίποντο του Νίκολας φέρνει τη διαφορά στην μεγαλύτερη τιμή της. 54-67. 5 στα 5 τρίποντα ο Νίκολας μετά τα 7 που έβαλε στα 11 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Περπέρογλου σε ένα ακόμα, μία ακόμα πινελιά στο απόψινό του ρεσιτάλ. Δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Είναι ένα απλό φάουλ, όχι αντιαθλητικό όπως θα μπορούσε ενδεχομένως να στηριχθεί. Ράσιτς. Ο Βέσελη αυτή τη φορά. Παναθηναϊκός δεν χρειάστηκε παραπάνω. Τα δύο δευτερόλεπτα του έφταναν και του περίσευαν. Πάμε για το τελευταίο τετράλεπτο. Μπόζιτς. 58-69. Θα έλεγα ότι ενώ ο Νίκολας συνεχίζει σε μια απίθανη παράσταση. Διαμαντίδης. Μέσα και αυτό με λίγη δόση τύχης. Το σχετικό άγχος το κουβάλισε στην καμπούρα της Παρτίζαν. 62-74 με μια προσωπική ενέργεια του Ντούσαν Κέτσμαν. Μπράντοβιτς έλεγε χθες ότι την τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός έπαιξε μάτς χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον Μάρτιο μήνα ήταν το 2003 κόντρα στην Σιένα στο Sporting. Εδώ ο Μπράντοβιτς τον αφήνει στο γήπεδο προφανώς αφού τον συμβουλεύτηκε και τον ίδιο. Να που τώρα στο τέλος βγάζει και ο Παναθηναϊκός ένα highlight από τις πολλές που έχει πραγματοποιήσει φέτος. Θα πετάξει την Παρτίζαν έξω από το τρένο των πρώιμη τελικών. Αλλά θα πρέπει να νικήσει τον Παναθηναϊκό για να το καταφέρει. Λίγο θέαμα από την Παρτίζαν τώρα στο φινάλε. Σε ελεύθερη προφανώς μετάφραση το σύνθημα είναι «Και αν δεν νικάτε θα σας αγαπάμε για πάντα». Μήνυμα προς πολλούς η συμπεριφορά των Σέρβων. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού απέδειξαν και αυτοί ότι κουβαλάνε παρόμοια αισθήματα, αν θέλετε, για την ομάδα που τους έχει χαρίσει τόσες χαρές όταν τις συμπαραστάθηκαν στα δύσκολα που προηγήθηκαν πριν από δύο εβδομάδες. Το τελικό αποτέλεσμα είναι 66-82. Ο Παναθηναϊκός περνάει νικητής από την Χάλα Πιονίρ. Ο Ζέλκο Βράντοβιτς στεναχώρησε πολλούς παλιόφιλούς του σήμερα εδώ, αλλά μη τι άλλο έκανε χαρούμενους αρκετούς φίλους του στην Αθήνα, στην γειτονιά του Παναθηναϊκού, στα βόρεια προάστια, ο Ιώσεβιτς.